Και έτσι απλά είμαστε σε μια νέα χώρα. Ποια χώρα? Η Γερμανία, παιδιά. Μέσα σε 3 μέρες είναι η δεύτερη χώρα που αλλάζουμε και μέσα σε 4 μέρες θα επιστρέψουμε στην Αγγλία για 2 μέρες και μετά θα πάμε στη Βουλγαρία. Μέσα σε 3 μέρες βασικά είναι η τρίτη, γιατί είναι και η Παραγουάη μέσα. Μέσα σε 4-5 μέρες έχουμε αλλάξει 4 χώρες, γιατί κάναμε και μετεπιβίβαση στη Βραζιλία. Σωστό. Σαν Πάολο. Άρα ξεκινήσαμε από Παραγουάη, σύντομη στάση Βραζιλία. Περάσαμε και από πολλές χώρες βέβαια ενδιάμεσα, πετώντας από πάνω αυτό από τον ένα αέριο χώρο. Να είναι και το αεροπλάνο μας. Εμείς... Μικρό αεροπλανάκι. Ναι, πολύ μικρό. Έχουμε ξαναέρθει στη Γερμανία και οι δύο. Στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Και τώρα θα έρθουμε και Φραγκφούρτη. Δηλαδή έχουμε έρθει ήδη Φραγκφούρτη. Το πόδι μου πατάει φραγκφουρτέζικο έδαφος αυτή τη στιγμή. Και του Κωνσταντίνου επίσης με το άσπρο παπούτσι. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τη σύνορα. Όχι, τον έλεγχο θα περάσουμε διαβατηρίων, γιατί περάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλεια, φύγαμε. Έχουμε φτάσει επισήμως Γερμανία και ήρθαν να μας πάρουν και είμαστε μέσα σε ένα βανάκι και είμαστε πολύ! Yeah, είμαστε ενθουσιασμένοι! Πόσοι χωράνε εδώ μέσα? Πολύ! 2, 5, 7, 8, 9 και φύγαμε για πώς λέγεται το μέρος? Κέρολσχάιμ. Κέρολσχάιμ. Εδώ είμαστε στο Χάν. Όχι, για το άλλο μέρος. Κέρολσχάιμ. 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 Φυσικά δεν ήξερα που πηγαίνω, αλλά μόνο δεν ήξερα που πηγαίνω. Φτάσαμε Γκροσκάιμπαχ. Γκροσκάιμπαχ, από ό,τι φαίνεται προφέρεται, είναι ένα χωριό κοντά στο Μάινχαϊμ, νότια της Φραγκφούρτης, στη νότια Γερμανία. Και αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτό είναι ένα Airbnb που ο γαμπρός μου νίκιασε για μας, γιατί δεν χωράμε όλοι στο ίδιο σπίτι. Στο σπίτι των γονιών του. Γιατί ήρθαμε πολύ. Ήρθαμε πολλοί κόσμος, ολόκληρη η οικογένεια. Είναι μια συνάντηση δύο οικογενειών. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Και εδώ έχουμε... Ich bin die Mutter! Ich bin die Mutter, die Konstantina. Είναι η μητέρα μου, η οποία κάνει, και κάνει εξάσκηση στα γερμανικά. Στα γερμανικά της. Cheers. Cheers. Στην υγειά σου. Κρασί. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο σπίτι. Είναι Wolf Blass. Είναι γερμανικό? Όχι. Είναι από τη Σκωτία, έτσι. Το έφερα από τη Σκωτία. Ωραία. Στην υγειά σου, λοιπόν. Γεια μας. Αυτό είναι το ένα από τα δωμάτια. Έχουμε ουσιαστικά ένα δωμάτιο, αυτό εδώ, πολύ όμορφο, δύο κρεβάτια μόνο. Τουαλέτα, με ντουζιέρα, πολύ ωραίο φαίνεται, με δοκούς. Ναι, ωραίο φωτισμό και έχουμε πέτρα, εδώ στον τοίχο, πανέμορφο. Πολύ όμορφο. Πανέμορφο, έχουμε γραφείο, τηλεόραση, ό,τι χρειαζόμαστε. Ναι. Εδώ είναι το ψυγείο, ξεμείναμε και από φαγητό, ψάχναμε φαγητό σε εστιατόρια, δεν βρήκαμε τίποτα ανοιχτό, παιδιά. Μάλιστα, πετύχαμε και μια ταβέρνα σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Τίποτα. Μια ελληνική ταβέρνα. Αλλά δεν είχε τίποτα για μας. Και είχε κλείσει η κουζίνα. Ήταν το τραγικό. Φτάσαμε 10 η ώρα και λένε έχουμε κλείσει την κουζίνα, δεν γίνεται κλπ. Οπότε μου έδωσε ο Σάιμον αυτό γιαούρτι από το σπίτι τους. Θα φάμε αυτό για βραδινό. Θα επιβιώσουμε. Θα είμαστε εντάξει. Είχαμε καθυστέρηση. Η πτήση της Ryanair είχε καθυστέρηση και έτσι δεν προλάβαμε εστιατόρια. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Πάμε να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Εμείς θα μείνουμε εδώ, έτσι. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που είμαστε με μια πολύ μικρή τσάντα και δεν ταξιδεύουμε έτσι. Άλλη εμπειρία. Πολύ light. Άρα τέλεια, είναι και καινούργια. Άρα πάμε να. Θα μείνουμε εδώ για 2 νύχτες. Σήμερα είναι Παρασκευή. Λοιπόν, περίμενε. 2 νύχτες. Θα μείνουμε 2 νύχτες και στη συνέχεια θα μείνουμε άλλες 2 νύχτες στο σπίτι των γονιών του Σάιμον. Όταν φύγουν οι υπόλοιποι και επιστρέψουν στην Αγγλία, εμείς θα πάμε και θα μείνουμε μαζί τους για 2 νύχτες. Οπότε συνολικά θα μείνουμε 4 νύχτες εδώ. Εδώ είμαστε στο διπλανό χωριό από αυτό που είναι ο Σάιμον και οι γονείς του, στο Γκέρολσχάιμ. 5 λεπτά με τα μάξι ήταν. Είναι δίπλα, αλλά 35 λεπτά με τα πόδια. 45 είπε. Εμείς πρέπει να τα πάμε γρήγορα. Θα το τρέξουμε. Τέλος πάντων, πάμε να δοκιμαστούμε.